ένα ακόμα θύμα προσθέθηκε στη μακρά λίστα των νεκρών σε τροχαία συμβάντα. 56χρονος οδηγός μηχανής έφυγε από τη ζωή μετά από σύγκρουση του οχήματός του με αυτοκίνητο στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Σε αυτό το σημείο έγινε η μοιραία σύγκρουση των δύο οχημάτων. Ο 56χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο κατέληξε. Οι δρόμοι είναι κακοί, οι οδηγοί είναι ακόμα χειρότεροι, πίνουν πολύ, δεν προσέχουν. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Δεν ξέρω, παραπάνω αστυνομία στους δρόμους, κάτι. Ή να φτιαχτούν οι δρόμοι σίγουρα αυτά, γιατί δεν γίνεται. Αλλά γενικά είναι ένας τόπος ο οποίος δυστυχώς παιδεία κυκλοφοριακή δεν υπάρχει και είναι ένα πρόβλημα το οποίο και στο Δήμο Χερσονήσου και σε άλλες περιοχές έχει προβληματίσει πάρα πολύ κόσμο, γιατί ετήσια χάνουμε παραπάνω κόσμο από ότι οποιοδήποτε άλλο σκηνικό. Το μόνο που φταίει είναι αποκλειστικά οι οδηγοί. Οι οδηγοί δεν προσέχουν. Οι δρόμοι είναι λίγο παράξενοι εδώ πέρα, ειδικά στην Κρήτη, οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα γεγονός που είναι αναπόφευκτο. Πάντα θα υπάρχουν και είναι μάταιο. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Η 30χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που φέρεται να παραβίασε στοπ, αρχικά συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και έπειτα αφέθηκε ελεύθερη. Με τις μηχανές ένα και παραπάνω τώρα είναι πιο πολύ επικίνδυνο. Κράνη να φοράμε, ζώνες, μεθυσμένοι μην οδηγάμε. Να προσέχουμε, ναι. Και δυστυχώς και η πολιτεία, όπως και ο Δήμος εδώ, οφείλει να το διαχειριστεί κάποια στιγμή. Εγώ δεν είχα ιδέα. Είναι δηλαδή θέμα παιδείας. Και θέμα παιδείας και θέμα αντιλήψεων. Πώς από μικρή ηλικία μπορείς να διαχειριστείς ένα τέτοιο σκηνικό και να μην είναι μαγιά το να βάζεις παραπάνω ταχύτητα ή να τρέχεις ή να παραβλέπεις να κάνεις προσπεράσεις, που δυστυχώς και στο κέντρο το βλέπουμε και πιο περίχωρα συμβαίνει όλη την ώρα. Ο 56χρονος ήταν το 26ο θύμα στο βωμό της ασφάλτου για φέτος. Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία, οι 20 είναι άνδρες ενώ οι 6 γυναίκες και οι 12 εξ αυτών φαίνεται να ήταν σε αυτοκίνητο ενώ οι 11 σε δίκυκλο. Το προσοχή θέλει και από όλους, από τον οδηγό και από τους οδηγούς και οι δρόμοι καμιά φορά μπορεί να φταίνε. Όλα τα χρόνια υπάρχουν τροχαία. Και παρόλο που η αστυνομία, γενικά η τροχαία, προσπαθεί να λαμβάνει συνέχεια μέτρα για να μην γίνονται όλο και περισσότερα. Τα τροχαία αποτελούν ένα διαχρονικό αγκάθι για την Κρήτη, με το νησί να θρυνεί κάθε χρόνο δεκάδες νεκρούς στο αιματοβαμμένο οδικό δίκτυο.